πώς αποδεικνύεται το καθήκον το οποίο προκύπτει για όλους μας, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στη θέση να θρηνούμε άλλον ένα μικρό συναδελφό μας. Εχθές σκοτώθηκε ένας εργάτης στα ναυπηγεία Χαλκίδας λόγω έλλειψης με τον υγείας και ασφάλειας και έπεσε μια μπουκαπόρτα τον πλάκο και σκοτώθηκε. Αύριο το σωματείο της ναυπηγεοδιασκευαστικής ζώνης έχει απεργία κάτω στο πέραμα και το λέει γιατί υπόθηκε και από τον συνάδελφο ότι κάτω στον Πειραιά, στο λιμάνι μέσα, πραγματικά κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα μετριόμαστε και είμαστε λιγότεροι. Και το λέω και ξεκινάω με αυτό γιατί από εκεί προκύπτει η αναγκαιότητα που έχουμε όλοι μας για να συνεχίσουμε να συντονίσουμε τον αγώνα που θα βάζει μπροστά τις δικές μας ζωές, τις δικές μας ανάγκες και δεν μπορούμε να συμβαστούμε μια τέτοια κανονικότητα την οποία θέλω να μας παρουσιάσουν. Το λέω αυτό συνάδελφοι, γιατί εδώ πέρα φαίνεται και είναι το ελπιδοφόρο ότι νέα μέτωπα και αιστείες αντίστασης φυτρώνουν το τελευταίο διάστημα. Είμαστε λίγους μήνες μετά από τους μεγάλους αγώνες οι οποίες δόθηκαν και από εσάς με τους μαθητές και τους φοιτητές, τους αγρότες, τους εργάτες με τη μεγάλη πανελλαδική απεργία στις 28 του Φλεβάρη. Ο αγώνας ο δικός σας όπως και όλοι αυτοί οι αγώνες των εκπαιδευτικών δηλαδή εδώ πέρα αποτελεί παράδειγμα συνάδελφοι για όλους μας. Για όλη την εργατική τάξη, για τους γονείς και τα παιδιά μας. Πρέπει να κρατήσουμε και είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ανοίξει αυτή η κουβέντα ότι οι συνάδελφοι χτυπούν τον αγώνα σας στην απεργία και την αποκτήνη που έχετε αποφασίσει γιατί προσπαθούν και θέλουν να επιβάλλουν στη γίνη κροταφείου. Όμως δεν τους βγαίνει. Γιατί θέλουν ένα σχολείο κατηγοριοποιημένο και όχι ένα σχολείο το οποίο θα συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μας. Και οι συνάδελφοι είναι αντικειμενικό ότι φοβούνται την απεργία για ένα και κύριο λόγο. Γιατί χωρίς εμάς, χωρίς εσάς, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Γι' αυτό την κλείνουμε. Το γεγονός ότι βγάζουν τις απεργίες παράνομες ούτε μας τρομάζει, ούτε μας φοβίζει. Και έχουμε πείρα εδώ πέρα. Μεταφέροντας μια πείρα από το δικό μου χώρο, να σας πω ότι οι απεργίες οι οποίες κάναμε όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν σε 99,9% παράνομες, ήταν σε 100% παράνομες. Και τρέχανε στα δικαστήρια μέχρι τις λίγες μέρες το σωματείο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου ενεδεύκαν στο λιμάνι, την ίδια στιγμή που για το συνάδελφο τον οποίο σκοτώθηκε δεν έχει γίνει καμία διαδικασία. Τους χαρίζουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη τους, αλλά εμείς εδώ πέρα είμαστε με το όπλο στα χέρια μας που είναι η οργάνωση του αγώνα μας και η αλληλεγγύη μας. Σε αυτό λοιπόν τον αγώνα λέμε ότι οι διώξεις θα πέσουν στο κενό γιατί η απάντηση σε όποιον πειράξει τους εκπαιδευτικούς θα δοθεί από όλους μας. Τολμάνε να περνάνε αξιολόγηση τους καθηγητές και τους εκπαιδευτικούς την ίδια στιγμή που υπάρχουν σχολεία που κάνουν μαθήματα ακόμα σε κοντέινερ και πέφτουν σοβάδες. Αυτό δεν είναι κανονικότητα, είναι ντροπή και δεν τολμάνε. Πολύ σωστά είπε ο μαθητής μας εδώ πέρα ότι αξιολογούνται αυτοί και πρέπει να είναι μεγάλο μηδέν. Εμείς εδώ πέρα βάζουμε τις δικές μας ανάγκες, γιατί έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας. Έχουμε την απεργία μπροστά μας 17 του Απρίλη, όπου εδώ πέρα αποτελεί συνέχεια, δεν γίνεται στο κενό, και τις μεγάλες απεργίες του 28 Φλεβάρι, μαζί με την εργατική πρωτομαγιά την οποία θα τη γιορτάσουμε και θα την τιμήσουμε όχι ως μέρα μνήμης, αλλά ως μέρα όπου οργανώνουμε τον αγώνα μας και την πάλη μας. Βάζοντας μπροστά τις δικές μας ανάγκες για σύγχρονα σχολεία, για εργασία με δικαιώματα, για συγκροτημένες ασφαλιστικές και εργασιακές συνθήκες με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Βαδίζουμε λοιπόν όλοι μαζί στον δρόμο του αγώνα, βαδίζουμε πραγματικά και μπροστά στην πρωτομαγιά, στον δρόμο και στα βήματα των ηρώων της τάξης μας, συντονίζουμε τη δράση μας για να ενισχύσουμε ένα ποτάμι αντίστασης που λέμε και θα το λέμε και θα το φωνάζουμε, το πράγμα θα πάει αλλιώς, γιατί δεν είναι κανονικότητα. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια επιχειρήσεις δεν είναι κανονικότητα. Οι πόλεμοι, η φτώχεια, οι πληστηριασμοί, η ξεριζωμή, η κατάσταση στην υγεία και για τον λόγο αυτό και το λέμε και εμείς εδώ πέρα σήμερα ότι όλοι μαζί μια γροθιά, ο ένας κομμάτι από τον άλλον, θα δώσουμε τη μάχη και θα κερδίσουμε γιατί είμαστε πολλοί, γιατί έχουμε το δίκιο και γιατί ό,τι υπάρχει γύρω μας το φτιάχνουμε εμείς. Καλή δύναμη, καλή σχέση.